Επιστροφή στο μεσημεριανό μαγκαζίνο του Ράδιο Θεσσαλονίκη με Κωνσταντίνο Γιαλαμπούκη, Θεοδώρα Καρακιουλάχ και Ελένη Πιμενίδου. Με έναν καιρό που από ό,τι βλέπω εδώ μάλλον δεν σκέφτεται να βρέξει η Θεσσαλονίκη, ωστόσο στα γύρω-γύρω έχουν αρχίσει οι πρώτες ψυχάλες. Καλησπέρα και στη Φλόρινα που μας κερνάει ωραία λιακάδα. Καλησπέρα. Και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την Θεοδώρα Καρακιουλάχ να μας εισάγει σε έναν νέο κόσμο, σε έναν κόσμο νέων διατροφικών συνηθειών. Εναλλακτική παραγωγή πρωτεΐνης από έντομα. Μπέρκερ από αλευροσκόλικα. Τι είναι ο αλευροσκόλικας? Το σκουλικάκι αυτό που βλέπεις. Αυτό το άσπρο, το μικρούτσικο. Ναι. Αλλά δεν γίνεται από αυτό. Δεν προλαβαίνει να ενηλικιωθεί. Το τμήμα χημίας, εργαστήριο χημίας και τεχνολογίας τροφίμων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του έργου Hell Endo Food, με τίτλο «Αξιοποίησης αλιγκαριών και δόδυμων εντόμων ως καινοτόμο πηγή πρωτεΐνης στην ανάπτυξη τροφίμων», διαπίστωσε ότι μεγάλο μέρος του κρέατος, της τάξης περίπου του 50%, που εμπεριέχεται σε ένα μπέργκερ, μπορεί να αντικατασταθεί από την πρωτεΐνη και το λίπος εντόμου. Η επισιτιστική κρίση, η περιβαλλοντική και κλιματική κρίση είναι οι λόγοι που οδηγούν τους επιστήμονες στην αναζήτηση εναλλακτικών μορφών παραγωγής πρωτεΐνης. Περισσότερα γι' αυτό μας λέει η Αδαμαντίνη Παρασκευοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Χημίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθύντρια του Εργαστηρίου Χημίας και Τεχνολογίας Τροφίμων. Το έργο αυτό, όπως ήδη φαίνεται από τον τίτλο, μελετούμε την πρωτεΐνη των εντόμων και κατά πόσο αυτή μπορεί να ενσωματωθεί σε συστήματα τροφίμων, σε πραγματικά συστήματα τροφίμων. Μέσα από τις... από τα συστήματα αυτά επιλέξαμε, μετά από δοκιμές βέβαια που έχουν γίνει προκαταρκτικές, το μπιφτέκι, το μπέργκερ, αυτό του τύπου, αυτό το μπιφτέκι, για ως παράδειγμα σωμάτωσης αυτής της πρωτεΐνης. Δοκιμάσαμε με διάφορα ποσοστά προσθήκης και καταλήξαμε ότι μπορούμε να αντικαταστήσουμε το 50% του κρέατος με έντομο, με πρωτεΐνη αλεύρου και το λίπος του εντόμου ταυτόχρονα. Το έντομο με το οποίο δουλεύουμε την περίοδο αυτή είναι το τενέμπριο μόλτορ. Είναι κοινός, είναι γνωστό ως αλευροσκόλικας. Δουλεύουμε με τις προνύμφες, είναι πριν το ενήλικο, αρκετά πριν το ενήλικο. Οι προνύμφες του εντόμου αυτού είναι πλούσιες σε πρωτεΐνη, είναι πλούσιες σε λιπίδια και σε πολλά βιοενεργά στοιχεία. Και γενικά μελετώνται παγκοσμίως ως προς την αξιοποίησή τους. Εμείς στοιχείο έχει. Την μπρολίνη, την αφυδατώνουμε. Απομακρύνουμε ένα μέρος του λίπους ή όλο, ανάλογα με την εφαρμογή στην οποία θέλουμε να το προσθέσουμε και χρησιμοποιούμε είτε το λίπος, είτε την πρωτεΐνη, είτε και τα δύο μαζί. Ναι. Και αυτό διατροφικά αντικαθιστά την πρωτεΐνη τη συμβατή που ξέραμε μέχρι τώρα? Ενισχύεται η πρωτεΐνη, γιατί η πρωτεΐνη των εντόμων περιέχει και άλλα αμινοξέα απαραίτητα. Και ενισχύεται διατροφικά, δηλαδή το μπέργκερ και επιπλέον και τα λιπίδια τα οποία προστίθενται έχουν ένα πολύ, πολύ αξιόλογο προφίλ λιπαρών οξέων. Άρα δηλαδή ο στόχος είναι να διατροφικά να ενισχυθεί το προϊόν και να αντικατασταθεί επιπλέον η πρωτεΐνη του κρέατος με κάποια άλλη πρωτεΐνη εναλλακτική. Όλα ξεκινούν ουσιαστικά από το ότι ψάχνουμε να βρούμε εναλλακτικές πηγές τροφίμων που να μπορούν να προσφέρουν διατροφικά ωφέλη στους ανθρώπους και να είναι και βιώσιμες. Γιατί το πλαίσιο δηλαδή της επισιτιστικής ανασφάλειας και η ενεργειακή κρίση και η περιβαλλοντική κρίση. Τώρα αυτό... Η εκτροφή των εντόμων και η χρησιμοποίησή τους είτε ως ζωοτροφές, γιατί και αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, είτε ως δόδυμα έντομα με διάφορες μορφές βέβαια, μετά απομόνωση των συστατικών τους, μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.
Η κυρία Παρασκευοπούλου μας λέει ότι ήδη 8 έντομα έχουν λάβει έγκριση ώστε να χρησιμοποιηθούν στην λίστα σαν ζωοτροφές, όπου χρησιμοποιούνται ακόμα και ολόκληρα τα έντομα, τους αλεσμένα, έτσι, και αντικαθιστούν μέρος των ιχθυαλεύρων, ιδίως για τις ιχθυοκαλλιέργειες. Και το τελευταίο χρόνο δόθηκαν εγκρίσεις και για πτηνοτροφία και χειροστάσια. Η εκτροφή των εντόμων μπορεί να βοηθήσει και στην κτηνοτροφία και στην πτηνοτροφία, να αντικατασταθούν δηλαδή οι τροφές με έντομα. Ακριβώς, με έντομα άλευρα. Ήδη έχουν εγκριθεί 7-8, τώρα έχει προσθεθεί και ένα 8 στη λίστα των εντόμων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα ιχθυάλευρα, και μάλιστα πολύ πρόσφατα εγκρίθηκε και η χρήση τους στην πτηνοτροφία και στην... Και στους χείρους, στα χειροστάσια των χείρων, ναι. Ποια άλλα είδη εντόμων εκτός από τον αλευροσκόλικα έχουν εγκριθεί για την κατανάλωσή τους ως τρόφιμο, εννοώ? Ναι, μέχρι τώρα έχουν εγκριθεί το αλευροσκόλικα σε διάφορες μορφές όμως, είτε είναι αποξηραμένος είτε είναι κατεψυγμένος. Επίσης ένας ο γρίλος, house cricket λέγεται, σε μορφή απολυπασμένου αλεύρου, και ένα είδος ακρίδας. Αυτά τώρα θα αντικαταστήσουν το κρέας, αυτός είναι ο στόχος? Αυτά μπορούν να αντικαταστήσουν σίγουρα ένα μέρος των ζωοτροφών, το κρέας, να προσθεθούν σε προϊόντα αρτοποιίας, σε σκευάσματα, για παράδειγμα, που θέλουμε ενίσχυση σε πρωτεΐνη, όπως είναι τα διάφορα ροφήματα για τους αθλητές, σε μπάρες, σε τέτοιου τύπου, σε πολλά προϊόντα. Βέβαια, το καθένα από αυτά δεν είναι κατάλληλο για όλα. Γι' αυτό τον λόγο άλλωστε γίνεται και η έρευνα στο εργαστήριο, ώστε να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτή η ενσωμάτωση και με ποια προϊόντα, με ποια συστατικά των τροφίμων υπάρχει συμβατότητα ή όχι. Τα έντομα τα οποία έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων για την κατανάλωσή τους ως τρόφιμο είναι ο αλευροσκόλικας, η προνύφη του αλευροσκόλικα, ένα είδος ακρίδας και ένα είδος γρίλου. Ελένη μου, δεν ξέρω που θα φτάσουμε τα επόμενα χρόνια. Όλα αυτά τα οποία ακούμε είναι σε πειραματικό στάδιο, έχουν βγει από το εργαστήριο αυτά τα μπιφτέκια? Είναι σε πειραματικό στάδιο, θα ακούσεις την κυρία Παρασκευοπούλου να μας εξηγεί γι' αυτό. Με αυτή την έρευνα πόσα χρόνια ασχολείται το εργαστήριο? Με τη συγκεκριμένη στα έντομα είμαστε στο 3,5 με 4 χρόνια ασχολούμαστε. Ναι. Και αυτό το αποτέλεσμα με τον μπέρκερ, το μισό να είναι κρέας συμβατό, αυτό που ξέρουμε όλοι, και το άλλο με έντομο, είναι κάτι το οποίο είναι σε τι στάδιο βρίσκεται? Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα το πατεντάρουμε. Εμείς δουλεύουμε ερευνητικά, τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν. Τι έχουμε στο νου μας? Αν πετύχουμε έτσι μια χρηματοδότηση όπως και την προηγούμενη και μπορέσαμε να τρέξουμε επιπλέον πειράματα, μας ενδιαφέρει πολύ πια να μπούμε στο χώρο των ζωοτροφών και τι ακριβώς συμβαίνει μετά στο προϊόν. Γιατί εμείς μας ενδιαφέρει τι συμβαίνει στο προϊόν, στο τελικό προϊόν που θα πάρει ο καταναλωτής. Μπέργκερ με έντομο, λοιπόν. Μπέργκερ με αλευροσκόπηλα, με αλευροσκόλικα ενδεχομένως. Να τρώμε μπέργκερ και με γρίλο, ενδεχομένως θα φάμε μπέργκερ, ενδεχομένως, έτσι, και με ακρίδα. Και όλο αυτό τώρα, βρεσή Θεοδώρα μου, γίνεται γιατί η πρωτεΐνη των εντόμων βρέθηκε ότι είναι ακόμη πιο ωφέλιμη για τον ανθρώπινο οργανισμό σε σχέση με την πρωτεΐνη που έχει το κρέας. Είναι πιο ενισχυμένη και με... Οδηγούμαστε εκεί, όπως ανέφερε νωρίτερα η κυρία Παρασκευοπούλου, λόγω της επισιτιστικής, περιβαλλοντικής και οικολογικής κρίσης. Δηλαδή δεν φτάνει το κρέας για όλους και θα το αντικαταστήσουμε με το γρίλο. Ενδεχομένως. Τώρα, πάνω σε αυτό που θέτεις, επειδή γίνεται πάρα πολύς λόγος τα τελευταία χρόνια, ήδη είμαστε εδώ στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, κάνουμε ρεπορτάζ από πέρσι για αυτό το θέμα με τα έντομα. Άρα τι γίνεται, οδηγούμαστε προς τα εκεί? Ακούμε τα τελευταία χρόνια πολύ έντονα το θέμα της καλλιέργειας εντόμων, έτσι ώστε από εκεί να παίρνουμε την πρωτεΐνη, με αποτέλεσμα σταδιακά να μειωθεί και η κατανάλωση του κρέατος.
Έρευνες ή και επιστήμονες αναφέρουν ότι στα επόμενα χρόνια πλέον η πρωτεΐνη που θα λαμβάνει ο άνθρωπος θα είναι από τα έντομα. Ισχύει κάτι τέτοιο προς τα εκεί, οδηγούμαστε? Αυτό είναι πολύ ακραίο κατά την άποψή μου. Οι έρευνες γίνονται με στόχο βέβαια να αντικατασταθεί ένα μέρος της πρωτεΐνης του κρέατος ή άλλων πρωτεϊνών. Ψάχνουμε πράγματι εναλλακτικές πηγές, αλλά πρέπει να μελετήσουμε πρώτα κατά πόσο είναι βιώσιμες, τι ωφέλη μπορούν να προσφέρουν, δηλαδή τι μπορούν να μας προσφέρουν γενικότερα. Αλλά το να γίνει πλήρης αντικατάσταση και να τρεφόμαστε με πρωτεΐνες μόνο αυτού του τύπου, το θεωρώ αδιανόητο. Το να μπορέσουμε να βρούμε άλλες πηγές βέβαια για όλους αυτούς τους λόγους που αναφέραμε πιο πριν, είναι κάτι το οποίο είναι λογικό και αναγκαίο πια. Ακούσαμε την κυρία Δαμαντίνη Παρασκευοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Χημίας στο Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθύντρια του Εργαστηρίου Χημίας και Τεχνολογίας Τροφίμων.